Στη δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο συνεισφοράς, αλλά και με μια ουσιαστική χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως απαιτούσε η Μέρκελ, συμφώνησαν οι 16 ηγέτες της Ευρωζώνης. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χορηγήσουν διμερεί εθελοντικά δάνεια στην Ελλάδα σε περίπτωση που η χρηματοδότηση από τις αγορές κρίνεται ανεπαρκής, διατύπωση που μπορεί να σημαίνει και κερδοσκοπικά επιτόκια. Il constitue une assurance pour la Grèce qu'elle pourra mettre en place les réformes courageuses qu'elle a engagées sans être pénalisée par la spéculation. Et le comportement irrationnel des marchés. Si les marchés financiers sont insuffisants, clairement, cela vaut, M. Quatremer, en quantité comme en qualité. Κρίσιμο ρόλο για την απόφαση ενεργοποίηση του μηχανισμού θα έχει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα αξιολογήσουν αν χρειαστεί ενδεχόμενο αίτημα της Ελλάδας. Τα δύο όργανα θα κρίνουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις βοήθειας και μετά από εισήγησή τους θα απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Eurogroup. Με το μηχανισμό αυτό ήδη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρακολουθούν όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και τις δανειακές ανάγκες κάθε χώρας και θα αξιολογούν ακριβώς τις τάσεις και θα είναι εκείνοι που τεχνικά θα μπορούν να δώσουν αυτή την απάντηση. Πάντως το δάνειο θα προέρχεται κατά τα 2/3 από την Ευρώπη και κατά 1/3 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να προωθήσουν αυστηρότερους κανόνες στο Σύμφωνο Σταθερότητας για τις χώρες που παραβιάζουν τους όρους, ενώ η Άγγελα Μέρκελ άφησε να εννοηθεί ότι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι προσωρινή μέχρι τη θέσπιση ενός αμυγός ευρωπαϊκού οργάνου. Ich bin der Meinung, dass wir anstreben sollten, in einem Währungsverbund auf die lange Frist hin, also auf die mittlere und lange Frist hin, einen Zustand zu erreichen, in dem wir ein solches Problem besser und auch alleine bewältigen können müssten. Heute können wir das nach meiner Auffassung nicht. Τα επιτόκια με τα οποία θα δανείζουν οι υπόλοιπες χώρες δεν θα είναι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ούτε επιδοτούμενα, προκειμένου να υπάρχει κίνητρο ώστε η χώρα να επιστρέψει γρήγορα στο δανεισμό από τις αγορές. On espère que ça rassure aussi tous les détenteurs de titres grecs que la zone euro ne laisserait jamais tomber la Grèce. Que si nécessaire, dans des circonstances qui sont décrites dans l'accord, les pays membres de la zone euro interviendraient. Η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο μηχανισμό προκαλεί αντιδράσεις εντός της Ευρωζώνης με πρώτο τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, αλλά και τον Ιταλό Κεντρικό Τραπεζίτη που διεκδικεί την αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Si le FMI exerce à la place de l'Eurogroup, à la place des gouvernements, leur responsabilité, c'est évidemment très très mauvais. This is real politics, maybe, and that's not an ideal first best solution, but you know, politically, that's what is has been decided, and we have to work and make it work. Ως προϊόν συμβιβασμού αποδέχεται την απόφαση ο επικεφαλής του Eurogroup, ενώ ο πρόεδρος της Κομισιόν τη χαρακτήρισε ως την καλύτερη απόφαση που μπορούσε να υπάρξει τη δεδομένη στιγμή. Mit einem Kompromiss ist man nie ganz zufrieden, aber die Lösung, die wir gestern gefunden haben, ist eine tragfähige und belastbare Lösung im Interesse Griechenlands und der gesamten Eurozone. Insofern bin ich dann zufrieden. Il est apparu clair pour moi et pour la Commission que c'était la seule façon d'avoir effectivement le consensus. Et nous avons besoin du consensus dans les décisions que nous prenons, soit dans la zone euro, soit dans l'Union européenne en général. Et je crois que c'est une excellente solution qui répond effectivement à la spécificité du défi auquel nous faisons face à ces moments.